Πώς το έκρινε αυτό σήμερα, ρε Δησέο? Με έχει πάει γόνατο. Το ρεύμα. 1.000 ευρώ 2 μήνες. Βαλαίριο ρε τρελέ, πώς θα κάνουμε γύρινη? 2.000 ευρώ για εγκατάσταση. I love you, Jeff. Κοίτα να δεις που ξαναθώ, διπλά θα μπει. Τέλος πάντων, θέλω να προσκεφθείς ότι θα μάθεις τον κόσμο να κάνει σωστή τη γανή πατάτα, ρε φίλε. Θα έχω πεθάνει στο προκάτω. Δεν γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Μόνο του McDonald's είναι καλές. Και πάλι. Και πάλι δεν παλεύεται. Πατάτες τηγανιτές θέλει τα γόρι μου. Θα σου κάνω ολόκληρο masterclass. Μάθημα. Πώς θα την τηγανίσεις, πώς θα την φας. Θα σου κάνω και ένα πιάτο στο τέλος. Πατάτες. Και του McDonald's άρρωστος είναι. Επικές. Και θέλω να προσκεφθείς ότι θα πεθάνεις γιαγιά σε ένα κρεβάτι. Από χολυστερά και τα κλικέρια. Από τα μπέργκερ. Έχεις πίξει ολόκληρο στα παιδιά. Τζαζαζιά, Ραδάμ. Τι είναι αυτό που γιαγιά μου λες? Να μην γίνεις. Και κάνε λίγο στην άκρη να ανέβω κι εγώ. Αφού τόσο ντοκιμαντέρ εν τέλει το όντεξε. Χωράμε και δύο. Δεν υπάρχει λόγος. Έχεις δίκιο. Άντα, ανέβα. Ραδάμ, τι άλλο θα κάνουμε να φάλα καλιά πέντρο. Wanga, manga, chigiran de mana sta parka. Wanga. Απέξω το ξέρεις. Α, κάτι άμα κάνεις. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το στάδιο να πούμε. Μόνο αυτό. Θα πω τα καλησπέρα μετά, βάλω το που θες αυτό. Σε αυτό το στάδιο να πούμε ότι επειδή φεύγει ο Αδάμ σε 3 μέρες πάει για δουλειά εξωτερικό, γράφουμε από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί ασταμάτητα συνταγές. Και intro συνταγές, και intro συνταγές, και intro συνταγές, και intro συνταγές, και intro. Άμα τα μάτια μου έχουν μαύρους κύκλους, δεν φταίω εγώ. Η κατάσταση μας έφερε έτσι. Λοιπόν, Τζάρφεντ, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο των Τζάρφεντ. Παρασκευούλα σήμερα, όπως και κάθε Παρασκευή, 2 και 4 για τους καινούριους. Βγάζουμε συνταγαρές και σήμερα θα ολοκληρώσουμε έναν μίνι μαραθώνιο που είχαμε ξεκινήσει περί του μπέργκερ. Είχαμε δει τον μπριός, είχαμε δει τον κιμά, είχαμε δει τη σάλτσα, είχαμε δει πίκλες, είχαμε δει τσιντζι μόντζι. Αυτό γιατί. Σήμερα φίλες και φίλοι, κατέβηκα εγώ. Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε την τέλεια τηγανητή potato. Στα εστιατόρια τα οποία δουλεύω, το πιο δύσκολο πράγμα, η τηγανητή πατάτα, είναι σαν το χρηματιστήριο. Κάθε μέρα παίζει να χρειάζεται να κάνει κι άλλη. Δηλαδή, αυτή η ποικιλία σήμερα μου κάνει, αύριο δεν μου κάνει. Μεθαύριο μου κάνει, παραμεθαύριο δεν μου κάνει. Είναι ό,τι πιο δύσκολο. Δηλαδή, να ξέρετε ότι αν πάτε κάπου σε ένα μαγαζί και φάτε καλή τηγανητή πατάτα, του αξίζουν τα respect. Δεν έχει αψάξιμο. Φέρω μου αυτή την ποικιλία. Φέρω μου την άλλη ποικιλία. Αυτή δεν μου κάνει. Αυτή μου κάνει. Οπότε, γενικά το θέμα τηγανητή πατάτα μπορεί να ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Εμείς θα δούμε σήμερα στο σπίτι μας πώς μπορούμε να καταφέρουμε να κάνουμε την πατάτα που τρώμε έξω. Θα δείξουμε τον πιο εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο που μπορείς να κάνεις την τέλεια τηγανητή πατάτα στο σπίτι. Λοιπόν. Αβά. Οπότε φίλες και φίλοι. Ανέβηκα πολύ. Οπότε φίλες και φίλοι, θα κάνουμε σήμερα την τέλεια φρέσκια πατάτα. Φρέσκια είναι αυτό. Μερικοί δεν έχουν δει και ποτέ. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν είναι φρέσκια. Να σε πω κάτι. Έτσι, ένα funny story time. Όταν πήγαινα σχολή μαγειρικής πριν περίπου 8-9 χρόνια. Κάνουμε μια μέρα γαρίδες. Και λέει ένα παιδί, τι είναι η γαρίδα? Νομίζαμε όλοι ότι κάνει πλάκα. Δηλαδή, μέχρι και το τέλος του μαθήματος λέμε αποκλείεται. Δεν ήξερε τι είναι η γαρίδα. Δεν είχαν μαγειρέψει ποτέ σπίτι γαρίδα. Δεν ξέρω. Δεν ήξερε τι είναι η γαρίδα, το πιστεύεις? Φτωχιά. Μα το Χριστό και την παγιά, κάνω πλάκα. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Κολούσε πουθενά. Κάτι λέγαμε. Α, για την πατάτα. Κάτι είχε ταξιτζή Θεσσαλονικιό που δεν ήξερε που είναι καλαποθάκι. Οπότε τα λόγια είναι φτώχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε το έργο μας. Έχουμε πάρει 2 ποικιλίες πατάτας. Συνήθως, έτσι κάποιες ποικιλίες οι οποίες δουλεύουν στάνταρ και σχεδόν πάντα. Κύπρου δουλεύει, είναι καλή. Η Νάξου δουλεύει, είναι καλή. Ειδικά το καλοκαίρι εκεί είναι πολύ καλή. Αιγύπτου είναι καλή. Σήμερα έχουμε εδώ πέρα μία πατάτα από τα Σέρας, η οποία μας είπε ο πατατό άνθρωπος. Πήρε τηλέφωνο αυτό, μας φέρει στο μαγαζί τον πατατό άνθρωπο. Και του λέω, Μάριε, στείλε μου την καλύτερη πατάτα που έχει αυτή τη στιγμή για τηγάνι. Μου έπαιξε Σέρες. Γενικά παίζεις από όλες, Νευροκόπη, Εύβοια, παίζουν ποικιλίες, ωραία. Και κάθε φορά πρέπει να βρεις την καλή. Θα κάνουμε σήμερα μία από Σέρας και μία από Κύπρο. Όχι, όχι. Τι? Και μία
μπουντίν Τζίπρο. Τι, μία ένα μπουντίν Τζίπρο. Μία από τα σέρα. Όχι, έβαλα. Μπουντίν. Μία από τα σέρα και μία ένα μπουντίν Τζίπρο. Τώρα, καλύτερο. Μπουντίν Τζίπρο. Από την. Την καλύτερη πατάτα που θα κάνουμε εμείς θα είναι με την φλούδα. Μας αρέσει η φλούδα, την θέλουμε. Ωραία. Έχει ένα έξτρα φλέβρο. Απλά πρέπει να την καθαρίσετε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, τυχόν μαυράκια να τα αφαιρέσετε με ένα μαχαιράκι. Καλό είναι όταν κάνετε πατάτες με φρέσκες στο σπίτι να έχετε ένα σφουγγαράκι καθαρό καινούριο, να μην έχει σαπουνιά και να την τρίβετε με το σφουγγαράκι για να φύγουν όλα τα λάσπες και τυχόν μαυράκια, ό,τι έχει το οποίο δεν το θέλουμε. Το επόμενο βήμα πρέπει να κάνουμε είναι να τις κόψουμε. Στο κόψιμο δεν θέλει να την κάνουμε πάρα πολύ λεπτή, εκτός αν την κάνουμε τσίπς εκείνα τα πατατάκια. Γιατί εάν θέλουμε την γιγαντή πατάτα που τρώμε στα μπέργκερ, εάν την κάνουμε πολύ λεπτή μέχρι να φτάσει στο τελικό στάδιο της πατάτας, θα πεθάνει, θα είναι πολύ πολύ λεπτή. Βγάλε νόημα και με κοιτάς έτσι, είπα κάτι. Οπότε, θα κόψουμε τις πατάτες εμείς. Καλό είναι, εάν θέλετε, να τις κόψετε την προηγούμενη μέρα και να τις έχετε μέσα στο ψυγείο μέσα σε νερό και να τις χρησιμοποιήσετε την επόμενη. Απλά, σε περίπτωση που το κάνετε αυτό, πρέπει να τις στεγνώσετε πάρα πολύ καλά πριν τις βάλετε στο λάδι, για να μην γίνει κανένα εξπλό. Πάμε να ξεκινήσουμε να κόβουμε. Άλλο ένα τέτοιο πρέπει να έχω, ρε φίλε. Κάτσε γιατί εδώ. Γεμίσαμε δύο μπολ με κρύο νεράκι. Και ξεκινάμε τώρα να κόβουμε τις πατάτες. Παίρνουμε την πατάτα. Την Κύπρο. Την Κύπρο. Λοιπόν, θα κάνουμε μια βασούλα. Ξέρω. Τη μαθήτριά σου. Πού είχα το θεματικό. Και κόβουμε σε φέτες. Προσπαθούμε οι φέτες μας να έχουν περίπου όλες το ίδιο πάχος, έτσι ώστε στον χρόνο που θα τις ψήσουμε να ψηθούν όλες ομοιόμορφα. Ώστε όταν τις ψήνουμε να έχουν τον ίδιο χρόνο ψησίματος. Γιατί άμα είναι μία πιο χοντρή ή άλλη πιο λεπτή, θα έχουν διαφορετικό χρόνο ψησίματος. Βέβαια τώρα με το χέρι μας, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν και μηχανήματα. Αλλά γιατί να πάρουμε ένα μηχάνημα όταν μπορούμε να το κάνουμε με τα χέρια. Πόσο μάλλον το αυτό το μηχάνημα κοστίζει. Δεν κοστίζει και πάρα πολύ. Έχει και τον τζάμπο με ένα ευρώ. Α, τι να είναι, λέω. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έτσι το είπα. Λογικά τον τζάμπο τα έχουν όλα. Και κόβουμε κανονικά σε πατατούλε. Νιώθω λίγο. Δέθα. Ναι. Τηλεμάγειρες. Λοιπόν, τις βάζω εγώ τις πατάτες σιγά σιγά μέσα στον μπολ αυτές που κόβω. Δεν μας πειράζει να είναι κοντές ή μακριές. Το θέμα είναι να είναι στο πάχος ίδιες. Τι είπατε. Δεν μας νοιάζει τόσο το μήκος της πατάτας. Έλα. Πατάτες ξέρουμε. Έριξες μια πατάτα που σκόβεται. Φαντάζομαι οι υπόλοιποι ξέρουν να κόβουν. Ναι, θα βάλω το εκεί την κάμερα να γράφει. Ναι. Πατάτες τώρα. Ναι, βάλω την κάμερα να γράφει που θα τις ρίχνουμε μέσα στο νερό. Αυτό είναι το τέλειο μήκος, το τέλειο πάχος. Τι δηλαδή... είπατε? Μαλάκα, δεν μπορώ τώρα. Αυτό είναι το τέλειο μήκος, το τέλειο πάχος. Αυτές λίγο που είναι πιο ψηλές σε μήκος, αν θέλουμε τις κόβουμε για να τις φέρουμε στο ίδιο ύψος, ωραία. Για να είναι όλες ομοιόμορφες. Δεν μας πειράζει, το θέμα να είναι το ίδιο στο πάχος. 30 χρονών ήταν, δεν είτε γελάμε. Ναι. Κόβουμε τώρα τα σέρας. Να τις κάνουμε comparison. Επίσης, αυτό το στάδιο να πούμε, κάμερα σε μένα, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί έρχεται, αφού κάνουμε δείξουμε την τέλεια πατάτα, συνταγή για πατάτα, άλλη, topping, άρρωστο! Λοιπόν, στα Five Guys, το οποίο είναι μια αλυσίδα μπεργκεράδικο στην Αμερική, τηγανίζουν τις πατάτες τους σε peanut oil. Επίσης, αν πας να πάρεις μπεργκέρ στην ουρά, έχει κάτι τσουβάλια με peanuts. Τρως μέχρι να έρθει η σειρά σου. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουν Ολυμπιακούς αγώνες κάθε χρόνο. Ποιος, παίζουν οι μάγειρες, ποιος θα κόψει πιο γρήγορα πατάτες, ποιος θα στήσει, θα σταυρώσει τα τσέντερ πιο γρήγορα, ώστε στη βάρδια να μπορούν να τα πάρουν εντάχει, και ποιος θα κάνει το πιο τέλειο μπέργκερ με σάλτσα. Ο πρώτος παίρνει... τις πατάτες λέγαμε. Πατάτες, ξέρεις. Yeah. Ο πρώτος παίρνει $40,000. Τις πατάτες. Φάρμες και... Ah.
Αφού κόψαμε τις πατάτες, τις έχουμε εδώ σε μπολ. Αυτό που θα κάνουμε είναι, σε πρώτο στάδιο θέλουμε να τις τηγανίσουμε, να τις ποσάρουμε για την ακρίβεια, στους 120 βαθμούς. Δηλαδή θα βάλω εγώ το λάδι με θερμόμετρο να φτάσει στους 120 βαθμούς. Παρένθεση, χωρίς θερμόμετρο δεν πρόκειται να κάνεις την τέλεια τηγανή πατάτα. Μόνο αν είσαι τυχερός, μόνο αν η πατάτα είναι super duper για τηγάνη, ας πούμε, και σου κάτσε, που ό,τι και να κάνεις θα βγει καλή. Αλλά για να βγει τέλεια τηγανή πατάτα, πρέπει πρώτα στο πρώτο στάδιο να την μαγειρέψεις, χωρίς να δώσεις χρώμα, και στο δεύτερο στάδιο, σε πολύ δυνατή φωτιά, να κάνεις την κρούστα, ώστε να είναι με κρούστα απ' έξω, να κάνει κράτς και μέσα να έχει μαγειρευτεί. Αυτή είναι η τέλεια τηγανή πατάτα. Σωστά. Σωστά. Αυτό που λέγαμε για τις πατάτες, ας πούμε, π.χ. στο Five Guys, αν πας, εμείς τι δουλεύουμε στο Five Guys και έχουμε κατεβάσει όλο το story. Όχι, αλλά, οκ. Okay. Στο Five Guys, αν πας, σου γράφουν έτσι μπροστά εκεί που πας να παραγγείλεις, σου λέει ότι κάθε μέρα έχουν και από διαφορετική φάρμα πατάτες. Δηλαδή, σήμερα έχουμε τη φάρμα του Donald. Μεθαύριο έχουμε από του Nicholas. Παραμεθαύριο έχουμε από του Takis. Κάθε μέρα παίζουν από διαφορετική φάρμα γιατί θέλουν να έχουν την τέλεια πατάτα. Τι κάνει τι. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε χρηματιστήριο. Τελικά λες να νοιάζει κανένα. Μόνοι μας. Μας ήρθε να πούμε για το Five Guys. Ναι, αυτό θέλαμε να πούμε. Εμείς το είπαμε. Το είπαμε. Αύριο μεθαύριο θα πας στα Five Guys. Θα τα ξέρεις από εδώ από εμάς. Τα έχεις στην Αγγλία. Θα πούμε και καμιά διεύθυνση. Τώρα, ο χρόνος είναι υποκειμενικός. Δηλαδή, κάποιες φορές μπορεί να θέλουν 4 με 5 λεπτά, κάποιες φορές 6, κάποιες φορές 3. Θέλεις εσύ να δεις ότι η πατάτα, άμα την πατάς με το χέρι σου, έχει μαγειρευτεί. Δηλαδή είναι μαλακή πλέον, δεν είναι σκληρή. Οπότε μόλις τη βγάλεις από τη φριτέζα, πατάς λίγο, άμα είναι μαγειρεμένη, την αφήνεις. Οπότε, εάν πάρεις μια ποικιλία που δεν την ξέρεις και τη δουλεύεις πρώτη φορά, βάζεις 2-3 τεμάχια, τα βγάζεις. Το ένα το βγάζεις στα 5 λεπτά, το άλλο το βγάζεις στα 6 λεπτά, το άλλο στα 4 λεπτά. Και βλέπεις ποιος χρόνος είναι ο καλύτερος. Θέλεις εσύ να έχει μαγειρευτεί, να έχει μαλακώσει. Λοιπόν, έχω βάλει την καζαρόλα με το λάδι να καίει. Βάζω και ένα θερμόμετρο. Θέλουμε να φτάσει, είπαμε, στους 120 βαθμούς σε πρώτο στάδιο. Το κάνουμε ένα shed από το κινητό μας. Πάω να φέρω το κινητό μου. Θέλουμε να φτάσει το λάδι στους 120 βαθμούς. Αυτό. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Όταν βάζω εγώ μέσα σε λάδι, μέσα στη φριτέζα, μεγάλη ποσότητα σε πατάτα, το λάδι θα πέσει στη θερμοκρασία του. Είτε αυτό είναι στο πρώτο στάδιο που τις ποσάρουμε, είτε αυτό είναι στο στάδιο που τις τηγανίζουμε. Οπότε καλό είναι να έχουμε το θερμόμετρο μέσα συνεχώς. Δηλαδή, αν δούμε ότι έχει πιάσει 120, αλλά βάλαμε μια χούφτα πατάτες και το έριξε το λάδι στους 80, ανεβάζω λίγο τη φωτιά, να το φτάσω στους 120. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό το θερμόμετρο για να καταφέρουμε να πετύχουμε την τέλεια τηγανή πατάτα. Θα μου πεις η γιαγιά μου πώς τις έκανε. Θα σου πω. Κάποιες φορές καλές, κάποιες φορές όχι. Εμείς τώρα σου δίνουμε την τακτική πώς κατά 90% θα το βγάζεις πάντα τέλεια. Εκτός αν η πατάτα δεν προορίζεται για τηγάνη, προορίζεται για πουρέ. Για μεγάλα πράγματα. Για μεγάλα πράγματα. Να γίνει επιστήμη. Επιστήμη, φαντάζομαι. Το επόμενο στάδιο που έχουμε κάνει είναι να φτιάξουμε ένα setup frying station. Ένα τι? Ένα setup fry station. Fry station. Δηλαδή, ένα σταθμό. Τηγανή της πατάτας. Εδώ έχουμε τις πατάτες που κόψαμε. Εδώ έχουμε ένα στραγγιστήρι. Και εδώ έχουμε ένα στραγγιστήρι επίσης με τα ψάκια από κάτω. Θα βγάλω τις πατάτες από εδώ, θα τις βάλω στο στραγγιστήρι, θα τις στεγνώσω όσο καλύτερα μπορώ και θα τις βάλω μέσα στη φριτέζα. Από τη φριτέζα, μόλις φτάσει και βρούμε στα πόσα λεπτά είναι κάθε πατάτα, θα τις βάλουμε εδώ πέρα. Να κρυώσουν σε ένα τρυπητό, γιατί άμα τις βάλουμε σε ένα ταψάκι θα συνεχίσουν να βράζουν από κάτω. Οπότε θα τις βάλω σε ένα τρυπητό ανοιχτά, όχι πάρα πολλές εδώ πέρα μέσα, ώστε να κρυώσουν και γρήγορα και να μην συνεχίσουν να ψήνονται. Γιατί, εάν τις βγάλω από τη φριτέζα εγώ, ωραία, και τις βάλω σε ένα ταψάκι και κάνω μια γούβα με πατάτα τηγανητή ποσαρισμένη, οι από κάτω και οι μεσαίες θα συνεχίσουν λόγω της θερμότητας να ψήνονται, οπότε θα γίνουν νιανιά, θα γίνουν πουρές. Okay. Το μάθημα σήμερα είναι λίγο θεωρητικό, αλλά τι να κάνουμε, μιλάμε για την τέλεια τηγανητή πατάτα. Πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Πειράζει που είναι θεωρητικό το μάθημα. Το επεισόδιο. Θα σκάσει το τέλος άρρωστο. Θα σκάσει το τέλος άρρωστη συνταγή. Μη φύγετε. Παίρνω την πατάτα. Τη βάζω σε ένα τρυπητό. Ωραία. Για να είμαστε σίγουροι, για να μην καείτε, πάρτε μια κουτάλα, έτσι,
Και βυθίστε την μέσα στο λάδι. Πάμε στο λάδι, Αδάμ. Πάμε στο λάδι, Αδάμ. Τη βυθίζουμε. Βάζουμε timer να δούμε στα πόσα λεπτά θα βγάλουμε τη συγκεκριμένη πατάτα. Το κρατάμε και κάθε φορά που βάζουμε ένα bunch, μια ομάδα πατάτας μέσα, παπ, έναρξη. Μόλις χτυπήσει, τις βγάζουμε. Τώρα που έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να πέφτει, βέβαια ακόμα δεν έχει πέσει πολύ, παπ, ανεβάζω λίγο τη φωτιά μου. Το βλέπω συνέχεια, είμαι από εδώ πέρα, το βλέπω. Στους 120 θερμάτισε είναι εντύπωση. Η πατάτα αυτή συγκεκριμένη τώρα της Κύπρου που το χρονομέτρησα, θέλει ποσάρισμα 5 λεπτάκια. Οπότε πέρασαν τα 5 λεπτά. Την αφαιρώ. Ωραία, τώρα αυτή είναι μαγειρεμένη, αλλά δεν έχει πάρει χρώμα ούτε είναι τραγανή. Είναι απλά μαγειρεμένη. Αυτό είναι το ποσάρισμα. Αυτό είναι το ποσάρισμα, ναι. Σε χαμηλή φωτιά τη μαγειρεύω, αλλά δεν την έχω. Είναι απλά μαγειρεμένη. Και αφού κρυώσει πλήρως, δηλαδή είναι σε θερμοκρασία δωματίου, όχι ψυγείο, σε θερμοκρασία δωματίου, ανεβάζω τη θερμοκρασία του λαδιού στους 175-180 και τη στιγανίζω ώστε να κάνουν κρούστα απ' έξω. Οπότε τώρα την έχουμε μαγειρέψει μέσα και μετά θέλουμε όσο πιο δυνατή φωτιά γίνεται και εκεί πέρα σου γίνεται το λάθος, γιατί μπορεί να βάλεις πολλές και να τη στιγανίσεις στους 140-150 γιατί έχει πέσει το λάδι. Οπότε, σαν να την ξαναποσάρισαι, θα αργήσει να πάρει χρώμα και θα παραμαγειρευτεί. Γίνεται αυτό το 9-9. Οπότε τώρα αυτό είναι έτοιμη. Θέλει απλά πολύ δυνατή φωτιά για να πάρει χρώμα. Όχι μαμαλάκι μέσα. Όχι μαμαλάκι, ο Γεωργίου. Μιας και λέμε και διαφημίζουμε μαγαζιά, έχει ο φίλος μου ο Τάκης μια ψισταριά. Πώς πας για Λαμία, πριν πεις. Έχει κάτι πατάτες φοβερές. Τι κάνεις. Πάρτε με διαφημίσει μαγαζιά αυτό. Όχι, ρε μαλακά, είπαμε ότι θα βγάλει τελείως. Ποιο Τάκης. Α, εσύ είναι διαφημίσει μαγαζιά, εγώ να μην πω για το φίλο μου τον Τάκη. Έλα, γόρο, πάμε. Πάμε να κάνουμε λάθο. Είναι ρατσισμό. Τι? Ρατσισμό. Ο Τάκης πού είναι, Λαμία. Αυτό είναι τοπικιστή. Λαμία. Δεν έχω κανένα φιλοτάκι. Έχω πρόβλημα. Σπλίτ! Αφού έχουν ξεκινήσει σχεδόν και έχουν κρυώσει, τι απλώνουμε σε ένα δισκάκι. Ώστε αυτό το κρατάμε για τι επόμενε, για τι αίρε. Να είναι τελείως ξεχωριστά μία από την άλλη για να κρυώσουν πολύ γρήγορα και το αφήνουμε στην άκρη. Όταν έρθει η στιγμή να τηγανίσουμε τις πατάτες, παίρνουμε το δισκάκι μας, πάμε στη φριτέζα, βάζουμε τη θερμοκρασία που θέλουμε και τις τηγανίζουμε. Πάμε να κάνουμε εμείς τώρα και τις σέρας και να τις κάνουμε και ένα comparison, να τις βάλουμε δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, τηγανίσαμε και τα σέρας. Αυτές θέλανε 5 λεπτάκια. Η Κύπρου πόσα θέλανε, πόσα είπα. 5 λεπτά δεν θέλανε η Κύπρου. Ξέχασα. Τέλος πάντων, θέλανε 5 λεπτά τα σέρας. Τα τηγανίσαμε, τα έχουμε απλώσει να κρυώσουν, δηλαδή της Κύπρου τώρα έχουν περάσει 1/4, είναι κρύες, έχουν κρυώσει. Οπότε, βασικό στάδιο, κάνω έτσι ένα recap. Κόβω τις πατάτες, τις βάζω μέσα νερό, ιδανικά στο ψυγείο όλο το βράδυ. Τις βγάζω από μέρα, τις στραγγίζω καλά και τις τοποθετώ με προσοχή μέσα σε λάδι στους 120 βαθμούς. Προσέχω αν έχω θερμόμετρο οι 120 να διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια. Κάνω ένα test drive να δω η χή πατάτα πόση ώρα θέλει ώστε να ψηθεί στους 120 και να μαλακώσει. Την αφαιρώ. Γιατί με κοιτάς. Ναι, να το αποστήφισες, άρα τα βλέπω καλά. Την αφαιρώ, την απλώνω να κρυώσει και αφού κρυώσει, δηλαδή σε θερμοκρασία δωματίου, την τηγανίζω στους 175. Αυτή είναι η τέλεια τηγανίτη πατάτα. Έχουμε φτάσει αισίως στους 175, οπότε με μια σπατουλίτσα, μια ράχνη, παίρνουμε τις πατατούλες και με προσοχή τις βυθίζουμε μέσα στο λάδι. Like this. Σε αυτό το στάδιο τώρα που τις βυθίζουμε, στο δεύτερο στάδιο του μαγειρέματος, τις ανακατεύουμε και λίγο να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Έτσι ένα οπ. Και προσέχω τη θερμοκρασία του λαδιού να μην πέσει από τους 175, ιδανικά. Σε αυτό το στάδιο θα τηγανίσουμε για περίπου 2-3 λεπτά. Ίσα-ίσα να πάρουν χρώμα θέλουμε. Και αυτό είναι ανάλογα με την πατάτα. Δηλαδή, ρίχνουμε και βλέπουμε. Συνήθως στα 2-3 λεπτά είναι έτοιμη. Αλλά. Do you mean? Έχουν περάσει 3 λεπτά και έχουν πάρει χρωματάκι. Τις αφαιρούμε. Αδάμ, τις έχεις βγάλει ποτέ έτσι σπίτι σου? Δεν βλέπω, συχνάς. Είναι τέλεια τηγανιτή πατάτα, λες και είναι κατεψυγμένη. Τι σαλατίζουμε. Έχω δει που τα κάνετε στους μάγειροι. Βάζεις κάτι μπαχάρι και τα πάνε τσανακουνάτε. Ναι, γίνεται. Να βάλουμε στριράτσα σκόνη και να την τσανακουνήσουμε. Ρε, αφού το έχεις δει τι θα βάλω. Πέρα πλάκα, ναι, για σένα. Το άκουσες
Το κράτς. Το κράτς, αλίγο. Είναι τέλεια τηγανιτή πατάτα. Εγκούμαστε, εγκούμαστε. Θα κάνω εγώ, δεν είμαι ακόμα. Έλα ρε, τόσο πολύ. Όσο πρέπει να προσέξουμε. Θα τις φάω όλες. Ένα ακόμα βήμα που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι τώρα, αφού τις βγάζουμε από εδώ πέρα, και πάλι, αν κάνω μια γούβα με τηγανιτές πατάτες και είναι όλες ζεστές, αν είναι κάτω-κάτω δεν έχουν κάπου να... Σ' άρεσε. Δεν είναι πολύ καλή. Κάτω-κάτω πάλι θα παπαριάσουνε. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Αλλά είναι η τέλεια τηγανιτή πατάτα. Αυτή που τρως έξω και λες πώς την κάνουνε. Αυτή είναι τώρα η Κυπριακή. Αυτή είναι η Κύπρου, ναι. Αδέρφια! Είναι πολύ καλή. Αφού έχει άλλες, έλα. Μισή. Λέεις, τόσο νόστιμο. Ναι. Είναι σαν λέεις. Φταίει το λάδι που γλυκίζει κάτι, τώρα μου έχει κολλήσει το άρωμα. Όχι, πριν είχα μέσα τηγάνι τσατσουρέκια. Νομίζω φαίνεται ποια κέρδισε. Έχει μείνει και πολύ λίγο. Κέρδισε της Κύπρου. Αλλά δεν είναι ότι αυτή πάει πίσω, είναι η τέλεια τηγάνι πατάτα και αυτή. Απλά της Κύπρου είναι... Απλά της Κύπρου είναι σαν να τρως λέεις. Λέεις πατατάκια. Αυτή είναι πιο... Ταβέρνε πατάτα, ρε παιδί μου. Πατατένια, πατατένια. Είναι τέλεια πατάτα, είναι τραγανή και πατάτα από μέσα. Τώρα μόνο τη γεύση τσεκάρουμε. Της Κύπρου είναι θυστικά τέλεια, είναι σαν να καταβάζεις λέεις. Λοιπόν, οπότε, σήμερα στο μάθημα μας κάναμε... Σήμερα είναι μάθημα. Σήμερα στο μάθημα μας μάθαμε πώς κάνουμε την τέλεια τηγανιτή πατάτα και πραγματικά αν το κάνετε και με ακολουθήσετε αυτό που είπαμε, τις θερμοκρασίες, το βγάζω, το κάνω τώρα, θα τρώτε πάντα σπίτσες την τέλεια τηγανιτή πατάτα. Ούτε εκείνη με το πολύ λάδι, την... ούτε την πολύ καμένη. Είναι η τέλεια τεχνική για την τηγανιτή πατάτα. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να σας αφήσουμε μόνο με ένα μάθημα. Σωστά, Δαμ? Σωστά. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε συνταγή. Pizza fries. Γιατί αφού λάθος το είπα. Α, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα κάνουμε pizza fries. Τι είναι pizza fries? Θα φτιάξουμε, θα βάλουμε όλα αυτά τις πατάτες σε ένα bowl. Θα κάνουμε ένα bowl έτσι με πατάτες. Τι έχει η πίτσα, τι έχει η πίτσα, το κάναμε και επεισόδιο, τι έχει, μοτσαρέλα, πεπερόνι, ντομάτα, αυτά δεν έχει. Yes. Αμέσως θα βάλουμε στις πατάτες τηγανιτή. Θα πάθεις πλάκα. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με τις πατάτες. Τώρα εντάξει θα τις κάνουμε ένα blend. Σου κουράζει. Να φάμε λίγο κυπριακή πατάτα. Μοτσαρέλα. Σάλτσα ντομάτες καυτερή που έχουμε ξαναδείξει σε επεισόδιο. Αδάμ. Μην βάλεις πλάνο. Θα βάλω εγώ ετικέτα από πάνω, άσπρη. Για να μην σε συγχύζουν και στο Reddit. Θα βάλω από εδώ πέρα πάνω ετικέτα που θα βρείτε αυτή τη συνταγή. Στρίρα τσοσκόνη. Την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Ναι, ναι, ναι. Εθιστικά τέλεια. Και λος πεπερώνος. Βάζουμε τις πατάτες σε ένα μπολ. Ωραία. Παίρνουμε στρίρα τσοσκόνη. Βάζουμε έτσι λίγο παντού. Βάλε ρε. Περίμενε. Τώρα να κατέβουμε. Δεν υπάρχει. Επειδή φοβούνται. Δεν είναι τόσο καυτερή. Δεν είναι καυτερή. Ναι. Είναι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Σαν αυτό που είναι το δρακουλίνι από πάνω. Είναι. Που κλείνει τα δάχτυλά σου και με αυτή κοντινή κοντινή. Ναι. Είναι. Τώρα, εδώ έχουμε την καυτερή ντομάτα. Την απλώνουμε σε προειδοποιώ ότι είναι εφιστικά τέλειο αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα, να ξέρεις. Βάζουμε ένα τηγάνι στη φωτιά. Μέτρια προς χαμηλή. Μπορεί και χαμηλή. Βασικά παίξω χαμηλή για να έχεις την μπάλα στα πόδια σου, να μην σου φύγει. Λοιπόν, μια λαδόκολα. Το μωρό μου. Το μωρό μου. Την κόβουμε σαν να είναι ένα τηγάνι. Υπάρχει ένα κόλπο τώρα, δεν το ξέρω εγώ, το οποίο αυτό το πράγμα γίνεται στρόγγυλο. Πώς γίνεται? Θα σου δείξω. Το ξέρεις? Ναι. Θέλω. Περίμενε, με τον γκίμπαλ. Το παίρνεις. Το θέλεις. Στρόγγυλο. Ναι. Ωραία. Φέρε το πιάνο. Να σου δώσω μικρόφωνο, μπορεί να μην ακούγεσαι. Να σου φέρω εδώ κοντά το μικρόφωνο. Όχι, θα φωνάζω. Εντάξει. Θα φωνάζω. Να σου δώσω... Φέρε με εκείνο εκεί. Όχι, φέρε με το τηγάνι. Το τηγάνι. Το τηγάνι. Άμα το γύρω σαν από εδώ δεν καίει. Ωραία. Οπα. Κάτω, έλα. Ωραία. Εδώ. Το έχουμε. Ναι. Παίρνεις. Παπ. Και. Πρόσχε, μην καείς μόνο. Δεν καίγομαι, ρε. Αυτό ρε, ο πιο επαγγελματικός τρόπος. Ωραία, έχεις ξεφύγει. Κάτσε, γκυμπαλέιρος, έχεις ξεφύγει. Tips for home
Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Δεν το ξέρω, τώρα την άρεμε κανένα. Πολύ καλό είναι. Βάζεις μια λαδόκολλα. Με την τεχνική του Αδάμ έτσι πως την έκοψε. Παίρνεις τη μοσαρέλα, την απλώνουμε στο τηγάνι, πάνω στη λαδόκολλα. Την απλώνεις στο τηγάνι, εδώ στη λαδόκολλα, εντάξει. Την απλώνεις. Δεν μου λες. Ναι. Την απλώνεις στη λαδόκολλα. Την απλώνεις. Χαμηλή φωτιά. Άμα είσαι μάγκας, βάλτε και μέτρια. Δεν σου λέω εγώ. Άμα είσαι μάγκας, βάλτε και μέτρια. Έχεις καταλάβει τι θα παχτεί τώρα, έτσι. Αρχίζεις, καταλαβαίνεις τώρα. Οπότε. Τι λέω. Χιλιώσει η μουσαρέλα. Οπότε χιλιώσει η μουσαρέλα, το βλέπουμε. Είναι αυτό εδώ πέρα. Και εμείς τώρα αυτό θα το αναποδογυρίσουμε. Θα το αναποδογυρίσουμε πάνω στις πατάτες. Έτσι να. Μπαμπ! Θα βγάλουμε τη λαδόκολλα και θα έχει ένα κύμα μοτσαρέλα έτσι από πάνω. Πάρτο. Εδώ πέρα μέσα έχει. Ποια υλικά αγαπάς? Αγαπάς την πατάτα, την αγαπάς. Αγαπάς τη σειρά του σκόνη, την αγαπάς. Σάλτσα ντομάτα καυτερή, την αγαπάς, την αγαπάς. Μοτσαρέλα λιωμένη φούτου πορνέτσι από πάνω, την αγαπάς, την αγαπάς. Θα πάρεις και τα πεπερόνια στο τέλος, θα τα σοτάρουμε λίγο να πάρουν χρώμα και τα βάλουμε από πάνω, την αγαπάς, την αγαπάς. Δηλαδή δεν γίνεται να πάρεις αυτό το πράγμα και να χάσεις. This is ball, is fucking love. Στα παιδιά σας, αν ποτέ σε ρωτήσουν τι είναι η αγάπη, στείλτε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, η μοτσαρέλα είναι απολύτως έτοιμη. Θα το γυρίσεις φουτμπορνιά. Ναι. Θα καταλάβει ο κόσμος. Θα καταλάβει, ναι. Με slow motion θα είναι και ναι, απλά το γυρίσεις. Πώς καταφέρεις και λέω να είσαι ενώ μαγειρεύω εγώ. Το try hard είναι το effort που δίνω. Συμπάσχω. Και φοράς ποδιά. Σωστό και αυτό. Θα μπορούσε να ονομαστεί πατάτες, also known as love. Αγάπη. Το μπολ που σου θυμίζει τα παιδικά σου χρόνια, πόσο σ' αγαπούσαν όλοι. Όσο περνάνε τα χρόνια, σταματάνε. Ένα μήνυμα αγάπης. Έτσι, ένα. Λοιπόν, αυτά είναι η συνταγάρα μας. Pizza fries. Στο τέλος, αλλά ήταν ένα φανταστικό μάθημα πραγματικά πώς να κάνετε την τέλεια τηγανιτή πατάτα στο σπίτι σου. Και θέλω εδώ σε αυτό το στάδιο να πω ότι ο Αδάμ μου είπε ότι δεν έχει καταφέρει ποτέ στο σπίτι του να κάνει τηγανιτή πατάτα. Και θέλω τώρα για να δούμε αν τα θυμάσαι και αν έκανα καλό μάθημα πώς φτιάχνω μια τέλεια τηγανιτή πατάτα. Το είχα πει πριν ότι τα αποστήθησα. Ναι, τώρα το ξέχασες. Αλλά περίμενε, το έχω. Πάμε. Λοιπόν, ναι. Πάμε Κύπρο. Όχι, πλέον έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, μας τις φέρνουν εδώ. Τις καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά με σφουγγαράκια. Ναι. Και βγάζουμε τα μαυράκια και τα σωστά, έτσι. Σωστά, γιατί σωστά. Θα χρησιμοποιήσουμε τη φλούδα, γιατί η φλούδα δίνει αυτό το κάτι. Μπράβο. Μέχρι στιγμή τα πας τέλεια, περίφημα, άριστα. Έτσι έγραφα εξαίρεση, έλεγα μπουρδες για να γίνει. Το main course. Ωραία. Μετά, τις κόβεις. Ναι. Τις κόβεις. Να είναι όλες ίδιες. Μπράβο, ρε, ναι. Μπράβο, ρε, Αδάμ, ναι. Να είναι όλες ίδιες, να ψηθούνε. Ο μητώμη καθένα μικρή μια όντρα, γιατί η άλλη σου κίνει 9, η άλλη σου κίνει νερό. Είσαι σαστερή, έχει πάει στο επόμενο επίπεδο. Αυτό είναι το checkpoint, ωραία. Έχει μείνει μόνο το, πώ έρθει. Έλα! Έλα, μην πει. Δεν λέω. Παίρνει μπολ με νερό. Ναι. Κράτο, πετά μέσα. Ναι, ναι. Πατατά. Ναι. Την πετά μέσα. Ναι. Την αφήνει λίγο. Ναι. Ωραία. Μετά τη βγάζει. Ναι. Στο ναι. Σουρωτήρι. Ναι. Τσικι. Βάζει το λάδι σου να προθερμανθεί. Στου 120. Έχει στείλει. Ναι. 120. Και την πετά μέσα. Ναι. Και τσεκάρεις, ανάλογα την πατάτα. Μπράβο. Τσεκάρεις. Ναι. Αυτές συγκεκριμένες, άμα πάρεις, πας Κύπρο και πάρεις πατατούς, λέω, ένα πεντάλεπτο. Ναι. Και μετά. Και μετά. Τη βγάζεις, αυτό είναι το ποσάρισμα, δεν τηγανίστηκε κύριε εδώ η πατάτα. Ναι. Δεν είναι... έλα, λοιπόν, τη βγάζεις. Ναι. Τρυπητήρι. Ναι. Αυτό, τη σίτα, τη σίτα. Την περνάς μία από εκεί. Ναι. Και μετά τη αραδιάζεις ένα ταψί με κενό αναμεταξύ του. Μπράβο. Ωραία. Υπάρχει αυτό το κενό αναμεταξύ του για να μην ψήνει μία την άλλη. Σωστά, 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 σωστά. Αφού κρυώσουν στη θερμοκρασία δωματίου, ναι. Να μην γίνουν πάγος, ναι. Γιατί αυτό δεν θέλει μυαλό. Mm-hmm. Ναι, θερμοκρασία, βάζεις λάδι. Ναι. Το κάνεις 175, ναι. Θερμόμετρο, με το που δεις ότι πάμε 175, μπαίνει πατέρα μέσα. Εντάξει. Respect. Μέσα. Respect. Το έχω, το εάν δεν σας έχουμε πείσει μέχρι τώρα να πάρετε θερμόμετρο, του πούστη. Να μπραπέστε το πήγες μόνο εγώ βρίζω. Ναι, του πούστη. Γιατί να... πρέπει να μάθει να φτιάχνει ένα σπίτι σου μια τέλεια τηγανιτή πατάτα. Τι τελειώνει, μην το φοβούνται. 20 ευρώ έχει. 20 ευρώ. Άλλο τον giveaway που κάνω. Ναι. Λοιπόν, αυτά μέχρι την άλλη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε. Πάω να κλείσω τώρα γιατί έχει παγώσει το κολλή μου.
Το κολλήσαμε.